Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις και όπως έχουμε προαναγγείλει, ο κύριος Δημήτρης Κιτσίκης είναι απόψε φιλοξενούμενος της εκπομπής. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από χιλιάδες χρόνια. Αυτό που υπερισχύει πάντοτε είναι η εξουσία, η ισχύς και το χρήμα. Είναι το ψωμοτήρι της ιστορίας. Η βία είναι το ψωμοτήρι της ιστορίας από την εποχή που πέσαμε από τον Παράδεισο. Από τη δολοφονία του Κάιν. Λοιπόν, τίποτα καινούριο δεν είναι. Δεν μπορείτε να πείτε η Ελλάδα στους Έλληνες. Αστείο πράγμα. Ποτέ μία χώρα η οποία δεν έχει εξουσία, ισχύ και χρήμα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Ήρθε όμως ο Πούτιν. Αυτό είναι η ιστορία. Ότι ήρθε ο ήρωας και μέσα σε 13 χρόνια, έτσι, από το 2000 στο 2013, έγινε πάλι μεγάλη δύναμη η Ρωσία. Και σήμερα η Ρωσία επέτυχε μέσω της Συρίας, αυτό είναι ένα εξωτερικό δείγμα, αλλά όχι μόνο, να είναι τώρα στην πάνω ρούγα που λέγανε. Λοιπόν, διότι τι ήταν η Συρία? Η Συρία ήταν το Στάλινγκραντ. Δείτε ότι το όταν λες η Ελλάδα στους Έλληνες, όπως ξέρω εγώ, λες η Κροατία στους Κροάτες, είναι αστεία πράγματα, είναι πολιτικάντικα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που δεν έχει εξουσία, ισχύ και χρήμα να είναι ανεξάρτητη. Η Ανατολική Μεσόγειος από πάντα ήταν το κέντρο του κόσμου. Πρέπει να το Όταν λέμε ο Ομφαλός που ήταν η Δελφή, δεν ήταν απλώς επειδή οι Έλληνες ήταν ο περιούσιος λαός, είναι μια πραγματικότητα. Η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο ειδικά είναι το κέντρο του κόσμου. Και ποιες είναι οι μεγάλες δυνάμεις που προσπαθούν να έχουν πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Μεσόγειου? Λοιπόν, θα σας πω, η Αμερική βεβαίως, δεύτερον η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη, και βέβαια η Γερμανία είναι σήμερα. Τρίτον η Ρωσία, τέταρτον η Κίνα. Και αυτό που μας λείπει, ναι, διότι είμαστε ένας, εγώ θα σας πω, περιούσιος λαός. Θα σας εξηγήσω, δεν λέω υπερβολές, είμαστε περιούσιος λαός. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε τον ήρωα σήμερα. Ψάχνουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα υλοποιήσει. Διότι πάντοτε οι λαοί, δεν είναι ο ελληνικός, όλοι οι λαοί, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Ο ήρωας χρειάζεται. Όχι, ηγέτης. Ηγέτης. Όχι, ηγέτης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και θα σας πω καθαρά. Επειδή ζούμε υπό κοινοβουλευτισμό, ο κοινοβουλευτισμός είναι το χειρότερο σύστημα που μπορεί να υπάρξει για να ανορθωθεί μια χώρα. Ναι. Ναι. Αυτό δεν τι σημαίνει, ότι χρειάζεται ένας τσοπάνης, δηλαδή, θα σας πει κάποιος. Ένας δεκανέας. Ένας δεκανέας. Χρειάζεται όπλο. Ένας δεκανέας. Θα σας πει κάποιος, δηλαδή, ένας Χίτλερ ενδεχομένως. Αφήστε το, Χίτλερ. Τώρα το έχουμε ρίξει. Τώρα συνεχώς. Ένας Ναπολέον. Έναν δεκανέα θέλουμε. Έναν Ναπολέοντα. Τι Χίτλερ τώρα? Ο Χίτλερ σατανιστής. Ο Ναπολέον δεν ήταν σατανιστής. Λοιπόν, σας λέω, όχι η Χίτλερ, αλλά έναν Ναπολέοντα. Ή έναν μεγάλο Κωνσταντίνο. Ή έναν Μεγαλέξανδρο. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει, ιδίως όταν είσαι μια μικρή χώρα. Ναι. Και όταν είσαι το κέντρο του πολιτισμού, και θα σε εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι ο ελληνισμός είναι περιούσιος λαός, αλλά δεν έχουμε ισχύ, δεν έχουμε εξουσία, δεν έχουμε χρήμα. Εάν δεν έχουμε μεγάλη φυσιογνωμία, η οποία να μπορεί να πρωτοτυπήσει, να βρει πράγματα που είναι αδύνατον ο λαός να τις αποφύγει. Και φυσικά όχι η Βουλή. Η Βουλή είναι εξορισμού μετριότητα. Ο μεγάλος είναι θέλημα Θεού. Είναι θεόπνευστος. Δεν τον επιλέγετε εσείς. Ούτε μπορείτε να τον κατευθύνετε. Και γι' αυτό δεν μπορούν να τον... Δεν είναι θέμα να πούμε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα διαλέξουμε το μεγάλο. Δεν θα τον βρείτε εσείς. Αυτό θα έρθει μόνο του. Ναι, τον περιμένει. Δεν είναι λίγο μεταφυσικό όταν μου μιλάτε έτσι είναι η ιστορία για άγριο καπιταλισμό, μου λέτε από τη μια κομμουνισμό, φασισμό. Ναι. Δεν είναι λίγο μεταφυσικό να λέμε θεόπνευστος? Είμαι ιστορικός ή δεν είμαι? Παρακαλώ, έχω είστε. Λοιπόν την πείρα ή δεν την έχω? Και σας λέω, η ιστορική πείρα, δεν σας λέω εγώ, το έχει αποδείξει επί χιλιάδες χρόνια, ότι για να μεγαλουργήσεις θέλεις μια εξουσία με δύο
συνιστώσεις. Δύο, όχι μία, δύο. Τον φιλόσοφο και τον βασιλέα. Αυτό οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι το έχουν πει. Εάν λοιπόν συνδυάσεις τον Αριστοτέλη με τον Αλέξανδρο, θα φτιάξει αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία, η παγκόσμια, για να μπορέσει να επιβληθεί, δεν λέει τρία πράγματα. Εξουσία, ισχύ και χρήμα. Εδώ λοιπόν ο αμερικανικός παράγων, η αμερικανική πολιτική κάνει ακριβώς, και σας λέω υπεύθυνο, το έχω μελετήσει από τα αρχεία, αυτό που έκανε ο Χίτλερ όταν ετοίμασε την παγκόσμια επικράτηση του Τρίτου Ράιχ. Το σχέδιο 1, μετά σχέδιο 2, 3, 4, 5, 6, τα ρύθμιση. Εμείς ήμασταν στο σχέδιο 20, που ήταν τελικά η κατάκτηση των Βαλκανίων, που λεγόταν σχέδιο Μαρίτα. Μετά είχαμε το σχέδιο 21, που ήταν το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, κατάκτηση της Σοβιετικής Ενώσεως κλπ. Και αυτή ήταν. Το ίδιο κάνουν και οι Αμερικανοί. Μόνο που εσείς, επειδή δεν έχετε δει τα αρχεία, τα μυστικά της Αμερικής, δεν το ξέρετε. Σχέδιο 1. Κατάκτηση της Ιουγκοσλαβίας, διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας. Είναι η αρχή του πλανητικού πολέμου. Είμαστε μέσα στον πλανητικό πόλεμο. Δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί δεν το έχετε καταλάβει, να σας πω γιατί. Διότι στην Κρήτη δεν υπάρχει πόλεμος. Αφού δεν υπάρχει πόλεμος, εσύ νομίζετε ότι δεν υπάρχει πόλεμος. Είναι σαν να είστε στο Βερολίνο το 1942, με την οικογένειά σας, βγαίνετε έξω, πάτε σινεμά και τα λοιπά. Τι πόλεμος λέει. Αλλά φλέγεται όλη η Ευρώπη, αλλά εσείς στο Βερολίνο ακόμη δεν έχετε βομβαρδιστεί. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι παγκόσμιος ο πόλεμος. Το ίδιο λοιπόν και εμείς ακόμη, πάρα πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι είμαστε στη μέση του πλανητικού πολέμου. Ιουγκοσλαβία, πρώτο στάδιο. Αφγανιστάν, δεύτερο στάδιο. Ιράκ, τρίτο στάδιο. Τελειώσαμε με το Ιράκ. Τώρα μετά έχουμε τις επαναστάσεις, τις λεγόμενες Αραβικής Άνοιξης. Πριν από τις έγχρωμες. Πιάνουμε στη Συρία. Εκεί λοιπόν είναι ότι εντωμεταξύ η Ρωσία, η οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει στη Ιουγκοσλαβία, διότι εκείνη την εποχή ήταν ακόμα ο Γέλτσιν, αλλά ήταν έτοιμη στη Συρία. Εκεί έγινε Στάλινγκραντ. Δεν μπόρεσε η Αμερική να προχωρήσει, όπως και η Γερμανία του Χίτλερ κόλλησε στο Στάλινγκραντ. Και κέρδισε ο Πούτιν. Είναι φοβερή η επιτυχία του, διότι ποιος ήταν ο τελικός στόχος της Αμερικής για την παγκόσμια επικράτηση αυτού του πλανητικού πολέμου, που είχε προαναγγελθεί δημοσίως από τον Μπους, τον νεότερο. Είχε πει μπαίνουμε στον πλανητικό πόλεμο, δεν το είχαν προσέξει, μπαίνουμε στον πλανητικό πόλεμο ο οποίος θα διαρκέσει μία γενεά, δηλαδή 30 χρόνια. Και ποιο θα είναι το τέλος? Η Κίνα. Θα γίνει, αυτό είναι στο σχέδιο, θα γίνει πυρηνικός πόλεμος με τεράστιες απώλειες, εννοείται, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια απώλειες, η απληστία οικονομική των μεγάλων τραπεζών κτλ. Οι οποίοι δεν ενδιαφερόντουσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφερόντουσαν, όπως και ο Χίτλερ άλλωστε, η Ευρώπη του Χίτλερ, να κατακτήσουν οικονομικά την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο λάθος από όλα ήταν να έβαλε την Ελλάδα μέσα. Βέβαια, λέμε, μα τους κοροϊδέψαμε με τις στατιστικές. Λάθος που μπήκε η Ελλάδα. Μεγάλο λεπτό. Όλοι το λένε. Όλη η Ευρώπη. Εσείς θέλω να μου πείτε τι λέτε. Γιατί υπήρξατε κάποτε. Λέμε, την κατέστρεψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι την διεύρυναν για οικονομικό λόγο, για να βγάλουν χρήματα που λέμε. Ότι όλη αυτή ήταν μια ιμπεριαλιστική προσπάθεια των τραπεζών, η οποία την εκμεταλλεύτηκε η Γερμανία. Και τώρα μιλάμε για γερμανική Ευρώπη, η οποία είναι μια απικιακή Ευρώπη, η οποία μοιάζει πολύ με την Ευρώπη του Χίτλερ. Γιατί νομίζετε ότι έγινε η κρίση στην Ελλάδα? Διότι λόγω της διαμάχης Αμερικής-Γερμανίας. Το ευρώ είναι καταδικασμένο. Δηλαδή, η ηγεσία μας σήμερα είναι συνδεδεμένη με το γερμανικό κεφάλαιο. Και γι' αυτό θα χάσει. Η πολιτική μας ηγεσία. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνδεμένο με το δολάριο. Το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι το κόμμα του δολαρίου. Να σας το πω απλό. Το αμερικανικό κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γερμανικό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο να σας πω. Αλλά αυτά τη σχίσω. Γυρνάμε πάλι στο 21, ρωσόφιλο, αγγλόφιλο, γαλλόφιλο κόμμα. Μπράβο, το είπατε. Σήμερα, και θα έρθουμε τώρα στη Ρωσία, αναβιώνει το ρωσικό κόμμα του Καποδίστρια.
Ήρθε η στιγμή του Καποδιστριακού Κόμματος στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό? Το Ρωσικό Κόμμα. Ναι. Και θα σας πω, τώρα έχει, ας πούμε. Βεβαίως! Μα δεν είπαμε ότι είναι τέσσερις οι δυνάμεις. Αρχίσαμε την Αμερική ή η Ευρώπη με τη Γερμανία. Τώρα δεν είπαμε για τη Ρωσία, δεν είπαμε για την Κίνα. Τώρα είπαμε να σας πω. Θα ξεσηκώσετε θύελλα πάντως απόψε. Έτσι. Βαφτίζοντας το κόμμα της Αμερικής στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της Γερμανίας, της Γερμανικής Ευρώπης, της κυβερνώντας. Ναι, τους κυβερνώντας. Ναι. Λοιπόν, τώρα το Ρωσικό Κόμμα. Περνάμε στη Ρωσία. Η Ρωσία έκανε ένα θαύμα μέσα σε 13 χρόνια. Αυτό είναι που λέμε ο ήρωας. Αυτό είναι. Να, ο Πούτιν είναι ο ήρωας. Ξέρετε ότι οι πάντες, αυτοί που γνωρίζουν, λένε «Αχ, να είχαμε έναν Πούτιν». Ήμουνα τώρα, παραδείγματος χάρη, στη Ρόδο. Με είχε καλέσει, ποιοι νομίζετε στη Ρόδο? Θα πείτε Έλληνες. Όχι καθόλου Έλληνες. Είναι ήδη το 11ο φόρουμ διάλογο πολιτισμών που οργανώνει τώρα και 11 χρόνια απευθείας η Ρωσία, ο Πούτιν. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν παίρνω θέση υπέρ της Ρωσίας. Σας εξηγώ πώς έχουν τα πράγματα. Σας λέω ότι η Ρωσία σήμερα είναι πανταχού παρούσα στην Ελλάδα. Ήδη έχει κερδίσει. Είναι να πραγματοποιήσει το σχέδιο της Μεγάλης Εκατερίνης του 10ου, γιατί είναι πανσλαβιστές. Τι θέλει η Ρωσία τώρα? Δεν θέλει απλώς μια βάση στην Ελλάδα. Μέσω της Ορθοδοξίας, διότι ο Πούτιν παρουσιάζεται ως νέος τσάρος, τελείως αφοσιωμένος στην υπερτάτη αξία που είναι η Ορθοδοξία. Και εμείς είμαστε ο Ορθόδοξος λαός. Λέμε εμείς τους Ρώσους. Ναι, αλλά εμείς είμαστε η μαμά. Είστε το παιδί, είστε η κόρη. Σας αγαπούμε. Πρέπει να μας φιλήσετε το χέρι. Πρέπει να Ναι, λέει ο Πούτιν. Βεβαίως η Ελλάς υπεράνω όλων. Εννοείται ότι ξέρουμε ότι η Ρωσία ως υπερδύναμη θα μας φιλήσει το χέρι, θα μας το δαγκώσει κιόλας. Ο Πατριάρχης Μόσχας πήγε τελευταία πάλι στο Άγιον Όρος, στη σκήτη του προφήτη Ηλία. Αυτό είναι το σχέδιο. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για προφητείες ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Και δεν είναι άσχημο. Δεν, όχι, θέλω να πω, δεν με ενδιαφέρει να πάρω εγώ την Κωνσταντινούπολη ή ότι είμαι υπέρ. Αλλά ότι υπάρχει σχέδιο, ναι. Η Τουρκία κινδυνεύει να διαμελιστεί σε έναν πόλεμο που θα τη κάνει η Ρωσία σε κάποια στιγμή και θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Οι δε Ρώσοι, οι οποίοι δεν σημαίνει επειδή είναι φίλοι των Κινέζων ότι θα υποστηρίξουν με τα μανία στη Κίνα, διότι ο καθένας είναι μεγάλη δύναμη, διαφορετική. Λοιπόν, τώρα συμμαχούν με την Κίνα, αλλά μπορεί αύριο να συμμαχίζουν με την Αμερική. Κόμμα, παρόλο που είμαι φιλορώσος μέχρι αηδίας, και είμαι φιλορώσος, διότι είμαι ορθόδοξος, διότι εμένα η καρδιά μου πάλι για τη Ρωσία. Ο μεγάλος, λέγαμε, το ξανθό γένος του Βορρά, λέγαμε στον Εμένα πάλι αιώνα. Για την Ελλάδα. Ακριβώς. Και για εσάς. Αφήστε τα υπόλοιπα. Όχι, έχει σημασία. Επειδή είμαι ελληνοκεντρικός, προσέξτε, δεν είμαι εθνικιστής. Ναι, ναι. Είμαι ελληνοκεντρικός. Γιατί? Και πρέπει αυτό να το καταλάβει. Το εθνικισμό συρρυκνώνει τον ελληνισμό. Τώρα, αφήστε τον εθνικισμό που συρρυκνώνει. Που συρρυκνώνει. Και αυτό είναι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή συρρυκνώνει τον ελληνισμό με τον εθνικισμό του. Ολοσαξονικός παράγων. Φοβούμενος την κάθοδο της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες, ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα κατά της καθόδου. Σε μερικά χρόνια θα κάνουμε με την Τουρκία την Ανατολική Ομοσπονδία. Θα κάνουμε Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία. Η διελκυστίδα δηλαδή αυτή τη στιγμή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα... Η Ρωσία ή η Αμερική. Η Ρωσία ή η Αμερική. Όχι Ευρώπη πάντως. Όχι, η Ευρώπη πάει τελειωμένη. Ευρώπη, ξεχάστε. Λέω Γερμανία, έτσι. Ναι, η Γερμανία. Η Γερμανία και αυτό που κάνει τώρα το καθεστώς έχει τελείως χάσει. Δεν υπάρχει θέμα, είναι παρελθόν. Ξεχάστε την Ευρώπη, η Ευρώπη δεν υπάρχει πλέον. Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τουρκία. Εννοείται. Δεν τα έχουν σπάσει. Μα κοιτάξτε, όλα αυτά είναι παιχνίδια. Ξέρετε ότι υπάρχει αντιεβραϊκό αίσθημα στην Ελλάδα, φοβερό. Λοιπόν, ο λαός, μην ξεχνάτε ότι άλλο ηγεσία και άλλο λαός. Ο λαός έχει ακόμη αντανακλαστικά, τελείως διαφορετικά από αυτά της ηγεσίας. Με τους Κούρδους, το οποίο είναι βέβαια το μεγάλο τους πρόβλημα και είναι φυσικό να μην ξεχνάτε ότι υπήρξα σύμβουλος στενός φίλος του ΕΖΑΛ
Και το κουρδικό πρόβλημα το προσπαθούσαμε να το λύσουμε μαζί. Και γι' αυτό άλλωστε δολοφονήθηκε ο Ζάλ, διότι δεν μπόρεσε να λύσει το κουρδικό. Διότι η στρατιωτική, η οποία ήταν πολύ ενάντια στο να λυθεί το κουρδικό, και ο Ερντοάν συνεχίζει την προσπάθεια του Ζάλ. Και είναι φυσικό να φοβάται την αποχώρηση του Κουρδιστάν. Γιατί? Διότι τα κουρδικά εδάφη είναι πάμπλωτα. Είναι εκεί που γίνανε τα μεγάλα έργα. Ωραία. Οι Αμερικάνοι δεν τα θέλουν ένα χωριστό κράτος, πιστεύετε? Οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν με το Ισραήλ, ναι, την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν. Μάλιστα. Λοιπόν, και διαμελίζουν την Τουρκία. Λοιπόν, εκεί που την πάτησε ο Νταούτογλου και αυτό δεν είναι στο Κουρδιστάν, αυτό προσπαθεί να είναι το λύσει. Είναι στη Συρία, λέτε. Είναι Συρία, εκεί την πάτησε τελείως. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι και το τέλος του Ερντοάν τώρα. Όλη η ηγεσία σήμερα, η ηγεσία, δεν μιλάω για την πολίτευση, πάντοτε λέει τα αντίθετα. Όταν έρθει στην αρχή δεν θα το κάνει. Και θα δείτε τι θα πει, κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει και γιατί μόνο... βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση εσείς, ναι, με την ανάλυση που κάνετε. Ναι. Επειδή θα είναι το κόμμα των Αμερικάνων που είναι... Είναι αμερικάνικο κόμμα. Όπως και του Ανδρέα, ήταν αμερικάνικο. Δεν φοβάστε, μην χαρακτηριστείτε προβοκάτρος, ότι προβοκάρετε ένα πολιτικό. Ένας ιστορικός. Όχι, οφείλω να σας το ρωτήσω. Ναι, θα σας πει κάποιος. Μπορείτε να το αποδείξετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των Αμερικανών ή η Νέα Δημοκρατία το κόμμα των Γερμανών. Όταν το λες έτσι απλουστευμένα, κανένα δεν είναι το κόμμα του Α ή του Β. Μιλάμε γενική τάση. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Όταν ανεφανίστη ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχή έλεγε ότι θα φύγει από το ευρώ, ότι θα φύγει από την Ευρώπη, ότι τέλειος, όπως έλεγε και ο Ανδρέας το 81, έλεγε ΕΟΚ και ΝΑΡΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Διότι αυτοί που γνωρίζουν, ναι, και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί, αφού ξέρει πολύ καλά. Την πάθαμε τώρα με τον Ανδρέα, θα την ξαναπάθουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, το μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ. Η μισή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν μου απαντάτε όμως. Γιατί, ναι, παραμένει στα όργανα της Ευρώπης και διεκδικεί στην Ευρώπη, αφού είναι το Αμερικάνικο κόμμα? Ή είναι ο δούριος ύπος? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τουλάχιστον του Κουρδιστάν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Όταν λέμε το Κουρδιστάν, διότι ήδη το Ιρακινό Κουρδιστάν είναι αυτόνομο. Οι Αλεβίδες είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της Ελλάδος. Εάν λοιπόν θέλουμε το τρίγωνο, για να μπορέσουμε κάπως να ανέβουμε, να έχουμε κάποια ισχύ, διότι αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε εξουσία, ισχύ και χρήμα. Λοιπόν, έχουμε πετρέλαιο στο κάτω-κάτω κλπ. Θέλουμε λοιπόν ισχύ. Ισχύ είναι να κάνουμε αυτό το τρίγωνο, δηλαδή ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Όχι με όλη την Τουρκία, προς Θεού. Μπορείς να κάνεις ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, το πάω... αριθμητικά, πάλι τα ίδια, με τα 50, όχι, με τα 50 μα εκατομμύρια. Δεν θα είναι 75 εκατομμύρια. Θα είναι 50 εκατομμύρια. Ούτε 50. Πόσο, 40 θέλετε? Πάλι, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια υπογείρανση. Μα δεν μπορεί. Είναι να... δυνατόν να μας καταπιούνε? Άμα είσαι, γι' αυτό χρειαζόμαστε ηγέτη. Άμα είσαι ένας πολιτικός, ο οποίος δεν μπορεί να δει παραπέρα από τα 100 μέτρα, βεβαίως και θα πει αυτό. Άμα είσαι έναν μεγάλο ηγέτη. Άμα αυτό σημαίνει ο μεγάλος ηγέτης. Δεν θα πει πρέπει να είμαστε 25 από εδώ, 25 από εκεί εκατομμύρια. Αυτό. Λοιπόν, μα αφήστε να ολοκληρώσω την ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Λοιπόν, σας λέω ότι, και θα γίνει σίγουρα, μην το συζητάμε, θα γίνει σίγουρα. Είναι θα... εύκολο με τέτοια στερεότυπα. Ναι, είναι με το μακελάρι σου θα κάνει συνομοσπονδία? Μα δεν είναι ο μακελάρης. Αφήστε αυτά είναι πολύ απλοπικά. Τι είναι στερεότυπα, είναι? Στερεότυπα, φοβερά. Δεν συνέβη αυτό. Κοιτάξτε, ή θα σοβαρηθούμε ή θα σε βοηθούμε. Μισό λεπτό, κύριε Κιτσίκη. Είναι στερεότυπα. Τα εγκλήματα έγιναν από όλες τις πλευρές. Άμα αρχίζεις να λες, μα είναι εγκληματίες, βεβαίως και είναι εγκληματίες. Μα το έγκλημα είναι το ψωμοτήρι της ιστορίας. Το είπαμε ή δεν το είπαμε? Μα δεν γίνεται ιστορία χωρίς βία. Αυτό είναι μόνο το κατεστημένο το οποίο φοβάται τον αντίπαλο, λέει όχι βία. Φυσικά από την εξουσία λέει όχι βία. Η βία είναι ακριβώς η μητέρα της ιστορίας. Δεν μπορείς να μην έχεις βία, έτσι γίνονται οι επαναστάσεις. Μα έτσι γίνονται οι αλλαγές. Αν δεν γινόντουσαν, δεν υπήρχε βία, δεν υπήρχαν ποτέ αλλαγές. Λοιπόν, ας αφήσουμε, αυτά είναι παιδιάστικα. Η ελληνοτουρκική συνομοσπονδία θα γίνει σίγουρα και είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα πρέπει να εξαπλωθεί η ισχύ της. Είμαστε ελληνοκεντρικοί. Λοιπόν, ξέρουμε τι κάνουμε. Και θα έχουμε πρώτα
Ελλάδα, μέρος της Τουρκίας, τους Αλεβίδες, και το τρίτο για το τρίγωνο, το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν θα ισχυροποιήσει όλο τον Αιγαϊκό χώρο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να το επιβάλλουμε στις μεγάλες δυνάμεις, γιατί μεγάλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη η Αμερική, ναι μεν λέει ναι υπέρ της ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας, το λέει, αλλά ουσιαστικά θέλει του κουβετοποίηση του χώρου. Τώρα μου λέτε ότι σε αυτή τη γεωπολιτική που την έχετε ορίσει ως κέντρο των εξελίξεων, το κέντρο του κόσμου, είναι και ευλογία, είναι και κατάρα ταυτόχρονα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλοφυΐα. Αυτό σας λέω, αν δεν έχουμε Ναπολέοντα, εσείς και εγώ δεν μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Είμαστε εγκλωβισμένοι στην μικρότητά μας. Είναι φυσικό. Όπως ο βουλευτής, τι θα κάνει ένας βουλευτής, αυτοί οι 300 κακομύριδες που δεν βλέπουν παραπάνω από ένα μέτρο μπροστά τους. Δεν έχουμε ηγέτες πουθενά. Γι' αυτό λέμε, έναν ηγέτη θέλουμε. Εσείς την στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα, ναι, στην κρίση της Συρίας. Αξιοθρύνητο. Αξιοθρύνητο, αξιολύπητη. Είναι αξιολύπητη αυτοί οι άνθρωποι. Αξιολύπητη. Ο Σαμαράς είναι αξιολύπητος. Μισό λεπτό. Μα δεν ταυτίστηκαμε εν μέρη με τις επιλογές του Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση. Μα δεν έχει σημασία αν ταυτίζεσαι όταν δεν κάνεις πολιτική. Άμα είσαι ένα... είσαι ένας αχυράνθρωπος, για να μπορείς να συλλάβεις τέτοια μεγάλη επίβολα πρέπει να είσαι ηγέτης. Οι 300 είναι αξιοθρύνητοι. Πείτε μου, ποια θα έπρεπε να είναι η σωστή στάση στο ζήτημα της Συρίας, της Ελλάδας? Της Συρίας? Να μην εμπλακούμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά... τι λέτε, αυτό που έκανε ο Βενιζέλος ήταν ντροπή. Προτού ακόμη λαλίζει ο Κόκορας, δηλαδή ο Ομπάμα, είπε να χτυπήσουμε τη Συρία. Είναι φοβερός. Αυτός ο Βαγγέλης είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος. Δηλαδή, ούτε μέτριος πολιτικός δεν είναι. Δηλαδή, το να πει, μετά βέβαια, πράγματος αποτυγχάνει. Έχετε δει ποτέ το Βαγγέλη να επιτυγχάνει? Όταν τα έβαλε με το ΓΑΠ, ούτε κατέστρεψε τελείως το ΠΑΣΟΚ. Τώρα προσπαθεί καλά. Το μόνο που θέλει ο Βαγγέλης να γίνει δικτάτορ της Ελλάδος. Οποιοςδήποτε, εγώ τον λέω Ιμίν Νταντά. Ξέρετε ποιος ήταν ο Ιμίν Νταντά? Του μοιάζει και όλος χοντρός και τα λοιπά, μόνο το χρώμα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, άμα του πει οποιοδήποτε θα σε κάνω πρωθυπουργό της Ελλάδος, θα το δεχτεί. Αυτό είναι. Θέλει να ρίξει το Σαμαρά για να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Ο ελληνικός λαός αυτό ζητάει. Ζητάει να έρθει ένας ηγέτης. Προσεύχεται στο Θεό κάθε βράδυ να εμφανιστεί. Δεν είμαι πεισμένος ότι ζητάει τον ηγέτη. Ζητάει λύσεις. Είναι προφανές. Αλλά το ορίζεται ως ηγέτης χωρίς τη συμμετοχή όλων. Δεν χρειάζεται. Μα δεν μπορεί. Όλοι δεν χρειάζεται. Ο ηγέτης, ένας Τσάβης, ένας Κάστρο, κατορθώνει. Αυτό σημαίνει ηγέτης, να έχει πίσω το 80% του λαού. Θα δείτε όταν θα έρθει ο ηγέτης, δεν χρειάζονται να έχουμε βουλή και τέτοια. Ο ίδιος ο ηγέτης θα επιβληθεί επί του λαού του και θα δει το φανατισμό, τον ενθουσιασμό του λαού για τον ηγέτη. Κανείς δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία. Ότι ο Σοκράτης, ο οποίος όρισε τα πολιτικά συστήματα, είπε το χειρότερο σύστημα όλων είναι η δημοκρατία. Είστε σοκρατικοί, δεν λέμε ότι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος, είναι ο Σοκράτης? Δεν το λένε όλοι. Με συγχωρείτε. Εσείς μπορεί να έχετε δηλαδή αυτή. Δηλαδή θέλει να πείτε ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να μην πιστεύει στον Σοκράτη, που να μην πιστεύει στον Πλάτωνα, που να μην πιστεύει στον Αριστοτέλη? Άλλο σας είπα. Δεν σημαίνει ότι η πολιτική ανάλυση του Σοκράτη συμφωνούν όλοι με την πολιτική ανάλυση του Σοκράτη. Εγώ σας λέω ότι συμφωνώ, απλώ δεν ξέρουν τι είπε ο Σοκράτης. Νομίζω ότι ανάψατε πολλές φωτιές, αλλά ανοίξατε και πολλά πεδία σκέψη και προβληματισμού απόψε από τη συμμετοχή των τηλεθεατών. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, για τη συμμετοχή σας απόψε. Καλό βράδυ.